ξηρίζει. Στρίφη! Στρίφη, κοπέλι μου! Στρίφη! Κοίτα με μόνο, είναι δικιά μου φορά. Δεν να σου πω. Αχ, να δεις. Είναι μωρέ μια ελπίδα κι ο Μανούσος. Ποιος Μανούσος? Κοίτα λες μωρέ κουτά, ποιος Μανούσος λέει. Ο Μανούσος ο εφοπλιστής. Είναι ζάμπλουτος. Κοιτοποίησανε πως θα έρθει να μείνει στο ξενοδοχείο μας λίγες μέρες. Μόνο που θέλει η παραμονή του να μείνει μυστική. Γιάντα μυστική πρεμά. Κατέβα μωρέ σύγχυ, γιάντα μυστική. Αυτός κατέβει. Βέβαια, του τον ακουκατέω εγώ σύμφη κοπέλη μου. Είναι πως η τράπεζα όπου να είναι θα μας βγάλει στο σπίτι, το σπίτι μας. Βέβαια, εγώ λέω με το μυαλό μου να φιλοξενήσομενε το Μανούσο δωρεάν στο ξενοδοχείο. Να τον περιποιηθούμενε όσο πιο καλά μπορούμενε. Και σιγά σιγά με τις μέρες θα τους δείξω και ένα μικρό δάνειο και έχει ο Θεός. Τι έτσι να το κάνει μόνο. Είμαι όμως τετραπέρατη. Αχ, μωρέ, καημό μωρέ το έχω. Καημό το έχω που δεν μου μοιάζες. Πάντα σύρφη κοπέλη μου το γυναικείο μυαλό πάει μπροστά από το ανδρικό. Το γυναικείο μυαλό παίρνει στροφές μπροστά. Και το αντρικό μυαλό παίρνει. Παίρνει κι αυτό στροφές, αλλά οχένω πίσω. Αντελά, λάθε να υποποιήσεις όλο το προσωπικό να είναι έτοιμοι να υποδεχτούνε το Μανούσο. Λάθε, αλλά ξέχασα μωρέ εσύ. Ποιο προσωπικό, όλους απολύσαμε. Το προσωπικό ήμασταν εμείς οι δυο. Αφού δεν έχουμε παράδες να τσιπλερώσουμε. Λοιπόν, ψήφι κοπέλη μου, αχ να σου πω, θα τον υποδεχτείς με μεγάλη ευγένεια. Ακούστε, σε σένα τα πίνω, σάρτου, εγώ πάω να ξαπλώσω για την πόλη. Τον είδω πω καλός μου, ο πατέρας. Αχ, με γέρασε και δεν μπορώ πιο να κάνω πράγμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι ο Μανούσος, ο εφοπλιστής. Και σας ειδοποίησα πως θέλω να μείνω λίγες μέρες στο ξενοδοχείο σας. Μου κρατήσατε δωμάτιο. Βεβαίως, κύριε εφοπλιστά μου. Α, μην ξεχάσω την κούτα με το χρυσάφι. Το χρυσάφι? Ναι, μέσα σε αυτή την κούτα έχω το χρυσάφι. Περάστε να υπογράψετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταλες, Μασίφη, ήταλες, Ναι, μόνο, ναι. Και έχει ο εφοπλιστής μαζί του μια κούτα με χρυσάφι. Ναι, σου λέω. Και την έχει μαζί του στο δωμάτιό του. Ναι, μάνα, ναι. Ξανάει ο Θεός. Άκουσαν ο Θεός τις προσευχές μου και είδανε τις ανάγκες μας. Σύμφη, έχω κοπέλη μου μια διέστηση πως θα σώσαμε το σπίτι μας από την τράπεζα. Κατάλαβες, κούλα, ο συνεταιρισμός που έχουμε κάνει πρέπει να προχωρήσει. Και βέβαια θα προχωρήσει. Εδώ και τόσες μέρες είναι σε αυτό το ξενοδοχείο που κλειστεί ο Μανούσος. Ναι, και έχει μαζί του μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Σκέψου, Καθρίνα. Μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Πώς καλή ώρα την κουβαλάει μαζί του, δεν είναι βαρέ. Βαρέ, ξεβαρέ, κουβαλίδινα. Πώς θα μπορέσουμε να του τη φάμενε. Μη ρωτάς, να είσαι σίγουρη πώς θα του τη φάμενε. Αρκεί πρώτα να οργανωθούμε. Πώς? Θα δράσει μία-μία χωριστά. Μα μωρή κούλα, ο άνθρωπος είναι χορτασμένος από γυναίκες. Εφοπλιστής είναι, Μπορεί αυτός να είναι εφοπλιστής, αλλά και εμείς είμαστε γυναίκες. Μπορεί αυτός να έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά και εμείς έχουμε τα γυναικεία μυαλά μας. Δεν μάθασε ποιο δωμάτιο μένει. Και βέβαια, μένει στο 17. Εγώ θα μείνω στο 18 και εσύ στο 19. Στο δωμάτιο 17 ο Μανούσος μαζί με μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Ανάφε, κουράστηκα σήμερα στη χώρα. Κάτσε με ρωτάνε πάει. Υπνοτήριο. Κάτσε να δω, έχω παράδειγμα. Α, έχω. Να πω μέσα να κοιμηθώ λιγάκι. Έτσι άμαρε να νιώσω κι εγώ μια φορά σαν άνθρωπο. Συνέχεια να κοιμούμε στο αχυρένιο στρώμα του σπιτιού μου. Να κοιμηθώ και στο φουπουλένιο του υπνοτηρίου μου. Άντε να πω, άντε. Εντάξει, κανείς δεν είπε. Να δύο κοπελιές εκεί. Είτε κάντε με κοπελιές μου, καλά είστε. Αμάν Μανούσο, το Μανούσος. Χαίρομαι με κοπελιές μου που με υποδεχτήκετε τσα όμορφα. Μα δεν με λένε Μανούσο, Μανολιό με λένε. Θα μου πείτε βέβαια, τα δύο ονόματα αρχίζουν από μου και τσα εμπερδευτήκετε. Δεν μας εφανερώνει το όνομα του, χώνει το. Είδες τη διαμονή του επανένει μυστική, είδες πως θέμε τον φιεστή.
φλερτάρι που όσο τον γνωρίζαμε. Κάνει λάθος όμως, γιατί με τη μουστάκα που έχει αναγνωρίζεται από χιλιόμετρα μακριά. Μα μην τα λέτε, βρε κοπελιέ, μην τα λέτε. Κουτσομπολεύετε με. Δεν σας αρέσει η φόρεσά μου, ε? Ήταν λες, κύριε Μανούσο, μας αρέσει και μάλιστα πάρα πολύ. Ε, ναι, αλλά εσείς επιμένετε να με λέτε Μανούσο. Είπαμε, Μανολιό με λένε, Μανολιό να με λέτε. Ε, αφού επιμένετε, κύριε Μανούσο, να σας λέμε Μανολιό. Κύριε Μανούσο. Βρε κοπελιά μου να με αναγνώρισε, σα ακούω. Καλά, καλά, θα σα λέω Μανολιό. Έτσι, μπράβο, Μανολιό. Λοιπόν, κύριε Μανολιό, θα ήθελα να σα κάνω μια πρόταση. Και εγώ θέλω να σα κάνω μια πρόταση. Κοπελιέ μου, να μην παρεξηγηθούμε, ναι. Αν είναι πρόταση γάμου, θα σα απογοητεύσω γιατί είμαι λογοδοσμένο. Όχι γάμου προ Θεού. Όχι γάμου προ Θεού. Προ Θεού, και με. Ήταν πρόταση, πέστε μου, ε. Να σα φιλοξενήσω στο δωμάτιό μου, να μην είστε μοναχό σα. Να σας φιλοξενήσω το δωμάτιό μου, να μην είστε μοναχός σας. Να είστε καλά, μωρέ κοπελιές μου, να είστε καλά. Ποτές μου δεν θα ξεχάσω την αγάπη σας και τη φιλοξενία σας. Βέβαια, πάντα μου το λέγανε πως στα υπνοτήρια υπάρχει... Ποια υπνοτήρια, στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία, ναι. Πως υπάρχει πάντα στα ξενοδοχεία μεγάλη περιποίηση και φιλοξενία, αλλά δεν το πίστευα. Λοιπόν, κάθετε στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, θα έρθετε στο δωματιό μου. Κοπελιές μου, μα για τα λέτε, θα έρθετε. Πολλοί μας τον είπα, μοναχού αν δούμε. Λέτε, θα έρθεις στο δωματιό μου, θα έρθεις. Λέγε, θα έρθεις. Ναι, να έρθω θέλει, μαρκοπελιά μου, να έρθω θέλει. Ωραία. Λοιπόν, απόψε θα σε φιλοξενήσει η Κατερίνα στο δωματιό της, ναι. Και εγώ αύριο στο δικό μου. Να είστε καλά, μαρκοπελιές μου, να είστε καλά. Ποτές μου, ποτές μου, δεν θα ξεχάσω την αγάπη σας και τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Μαλουδαμαρτία, να είστε μόνοι σας σε ένα δωμάτιο. Να είστε καλά, μαρκοπελιά μου. Αχ, είδες, πάμε και καλή αθόλου. Μπράβο, μπράβο. Ενθουσιασμένος είμαι με κοπελιά μου. Είμαι λες κοπελιά σου, λέγε με Κατερίνα. Να σε λέω δηλαδή Κατερινιό, ε. Έτσι, μπράβο, έλα κάτι κοντά μου. Όχι, όχι, καλά κάθομαι και πάει που κάθομαι. Για τα μωρέ Μανολιό, δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες. Ιντά, αν δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες, ποιοι θα μ' αρέσουν, οι άντρες. Γι' αυτό σου έλεγα κάτι στο κρεβάτι. Ιντά γίνεται μωρέ πάει. Και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Άφησε τα εις ενέγγιση και έλα κατά μου. Μα ιντά γίνεται μωρέ πάει. Αν κάτεχα πως τα ξενοδοχεία υπήρχε ένα τέτοια περιποίηση, θα λάχομαι πιο τακτικά. Κοπελάρα μου, κοπελάρα. Σιγά σιγά Μανολιό, αφού πες πως είσαι λογοδοσμένος. Είναι όμορφη η αραβωνιάρα σου. Η αραβωνιάρα μου είναι όμορφη. Μωρή στο διέλο, χαρά στην ομορφάδα. Σαν τη δικιά σου ομορφάδα, δεν έχει. Θα γεννώ δικιά σου μόνο αν... Είδα, αν ξαποστείλω την αραβωνιάρα μου, μωρή στο διέλο, να πάει χαρά στη γυναίκα. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι άλλο για να γεννώ δικιά σου. Του χεριού μου τον έχω. Είδα άλλο, μωρή, πες μου, θες να πέσω στη φωτιά να καώ, ε. Όχι, στη φωτιά μην πέσεις, αλλά... Αλλά είδα, να σου φαγώ μπροστά σου, ε. Μα είδα κουταμάρες μου λες, του χεριού μου τον έχω. Θέλω να μου πεις για την κούτα. Ποια κούτα? Πονηρούλικας, πως δεν γατέζεται. Μη μωρή, την καρδιαλιούμε. Για την κούτα την ωραία, την κούτα που κάτι ωραίο και ακριβό κρύβει μέσα. Για την κούτα την ωραία, την κούτα που κάτι ωραίο και ακριβό κρύβει μέσα. Για αυτή πες μου, πού την έχεις? Μπουνταλού μου φαίνεται, αλλά ο μπουνταλάς θέλει πιο μπουνταλά. Για την κούτα, ε. Ναι, για την κούτα θα μου πεις. Για την κούτα. Ναι. Η κούτα, η κούτα. Κοπελιά μου, Κατερνιό. Έλα. Πες μου, πες μου και γίνω με δικιά. Έλα, μπορεί να σ' αγκαλιάσω κι αν την κούτα, λα. Κάτι θα μου πεις για την κούτα. Η κούτα. Πού βρίσκεται εκείνη να η κούτα. Έλα, μαρτιάσου στο διάλο να πάει για κούτα. Εγώ θα σ' αγκαλιάσω. Θα μου πεις πρώτα για την κούτα, όχι. Είναι για την κούτα, δηλαδή. Πού βρίσκεται εκείνη η κούτα, πες μου, πού είναι. Στο χωριό. Στο χωριό είναι. Να της λέω, θέλω και εγώ τροζάδες, μπας και μπει το νερό στα βλάκια. Ναι, μπρος, στο χωριό. Στο χωριό είναι, θα με πάω να πάνε την κούτα. Να σε πάω να τη δεις. Να σε πάω, να σε πάω. Μάτρα, άντε, γιατί με κέντησες, με κέντησες, με κέντησε και κέρχομαι. Ω, το κύριο Μανολιό. Μα τι λέτε, Δεσποινίσμα. Μανολιό, πώς άλλαξες έτσι. Α, τι λέτε, Δεσποινίσμα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι λέτε. Έλα, έλα, κάνεις πως με ξεχνάς. Μα καλά βρες τα παλιά που κύβελες άλλα. Μα τι λέτε, Δεσποινίσμα, με γνωρίζετε. Και βέβαια σε γνωρίζω, ο Μανολιός δεν είσαι. Δηλαδή, όχι ακριβώς ο Μανολιός, είσαι όλος που θέλει να τον εφωνάσουν οι Μανολιό. Δεσποινίσμα, ξέρατε ποιος είμαι, ε. Ξέρω καλά ποιος είσαι, αλλά εσύ μου τα λες συνέχεια, ποτέ μου τα λες άσπρα, ποτέ μαύρα. Ακούστε, Δεσποινίδη μου, ούτε τα μαύρα καταλαβαίνω, ούτε τα άσπρα. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Α, όχι, να μην σηκώσεις ψηλά τα χέρια. Θέλω μόνο να παραδεχτείς ότι είσαι ο άλλος που θέλει να τηλεφωνήσει με Μανολιό. Ο άλλος, ποιος άλλος. Μα είστε τρελή, Δεσποινίδη μου. Το όνομά μου είναι Μανούσος και
Είμαι εφοπλιστής. Μωρέ, αυτό το ξέρω καλά. Εσύ δεν συμφωνάς με Μανολιό. Μα τι λέτε, δεσποινή μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα, καταλαβαίνω. Κύριε Μανολιό, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στο δωμάτιό μου να συνεχίσουμε και τη συζήτησή μας. Είστε μόνος όταν σας κάνω λιδάκι στην τροφιά. Να σας πω, δεσποινή μου, ήρθα να ερεμήσω μερικές μέρες σε αυτό το ξενοδοχείο. Δηλαδή, δεν θέλετε την παρέα μου? Όχι, το αντίθετο. Η παρουσία σας νομίζω πως θα με ηρεμήσει περισσότερο και θα με κάνει ευτυχισμένη. Αλλά είστε σίγουρος γι' αυτό. Πάμε, ελάτε, ελάτε. Περάστε. Αν ήμουν ποιητής, θα έγραφα ποίηματα για τα μάτια σας, τα μαλλιά σας, τα μικρά βελουδένια χεράκια σας, το γλυκό χαμογελό σας. Δεν είστε όμως. Δυστυχώς όχι. Είστε όμως εφοπλιστής. Αχ, καλέ μου άγγελε, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Κι εγώ έχω τα λεφτά, αλλά την ευτυχία την ένιωσα μόλις με πλησιάσατε εσείς. Πόσο ευτυχισμένη με κάνει να ακούω αυτά τα λόγια που τα χείλησα. Καλέ μου άγγελε, εσύ με κάνεις ευτυχισμένο. Εσύ τάραξες τα νερά της πεζής ζωής μου. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αγάπη μου, αν φυσικά μου επιτρέπεις να σε λέω έτσι. Αγάπη μου, αγάπη. Πόσο όμορφα το λες. Μα ρώτα με, τι θέλεις. Ήθελα να σε ρωτήσω για την κούτα σου. Α, για την κούτα. Για την κούτα που έχω μέσα το χρυσάφι, Α, ώστε αλήθεια, το χρυσάφι έχετε μέσα στην κούτα. Μα γιατί, Άγγελε, σας φαίνεται τόσο περίεργο. Ναι, το χρυσάφι έχω μέσα στην κούτα. Κοπελιά μου, Κατερινιού, ευχαριστώ σε για τη νύχτα που μου χάρισες. Και εγώ, Μανολιό, θα ευχαριστώ για την κούτα που θα μου χαρίσεις. Να τα πάλι κούτα, ήθελα και να κάτω χαμάρ, Κατερινιού, ποια κούτα, ποια κούτα. Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Να κοντάμε να χθες το βράδυ, η κούτα είναι στο χωριό. Ναι, η κούτα είναι στο χωριό. Ναι, στο χωριό. Μανούσο, πριν λίγο δεν σε άφησα στο δωμάτιο, πού δεν πρόλαβες και άλλαξες και κατέβηκες. Άντε πάλι, η μια με την κούτα και άλλη με το Μανούσο. Ήντα λες, Μαρκοπελιά μου, ήντα λες, Κούλα, καλά, σου λέει, ποιο δωμάτιο λες, αφού ο Μανολιός ήταν συνέχεια μαζί μου. Καλά. Αχ, Κατερίνα, να ξέρεις πόσο ωραία περάσαμε χθες το βράδυ με το Μανούσο. Αγάπη μου. Αγάπη σου. Αγάπη μου να με λες, γιατί γλυκάθηκα. Αλλά είπαμε, δεν με λένε Μανούσο. Μανολιό με λένε. Τζουτζούκο, μίλα τώρα, τι Μανολιό. Αφού όλο το βράδυ σου έλεγα Μανούσο, αγάπη μου και τρελενόσουνα. Μου έλεγες εμένα Μανούσο, αγάπη μου και τρελενόσουνα. Εμένα μου τα λέω. Ναι, εσένα. Μα ήθελε και να γράφεγα, είδα κόλπο είναι το τώρα. Γιατί αλλάζει συνέχεια ρούχα, ποιον πας να μπερδέψεις. Κούλα μου, φαίνεται πως το μυαλό σου δεν θα γίνει καλά. Μπα και δει κι έναν όνειρο τη νύχτα πως ήσουν μαζί του. Όνειρο που να κράτηξε ολόκληρη νύχτα. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου. Αφού ο Μανολιό ήταν συνέχεια μαζί. Να ρωτά και το Μανολιό. Λοιπόν, θα τον ρωτήσω για να σου μείνει το ψέμα. Μη με ρωτήξει, πιο παλιά. Θα σου πω μόνο εγώ. Α, την αλήθεια. Όλη τη νύχτα μου την πέρασα από πάει με τον Κατερινιού. Να. Είδες, πράγμα δεν είδα. Ήθελε και να γάτε γάιτα κόλπο μου σκαρώνεται. Κόλπο, εμείς. Είδα κόλπο. Σε αν ένα κόλπο την αλήθεια λέμε. Άνθρωπε μου, σε ρωτάω για τελευταία φορά. Πέρασες ή δεν πέρασες τη νύχτα μαζί μου. Όχι, δεν την πέρασα. Πώς το λέτε. Όχι. Θα τρελαθώ. Όχι, όπου. Με τον ταλούδε έπλεξα, με τον ταλούδε. Πάω να κάνω και τρία ποσούλια και θα ξαναγυρίσω. Πάω στο δωμάτιό μου και θα βουδολιάσω. Θα τρελαθώ. Αγάπη μου. Φύγε να είναι από μπροστά μου. Τι πράγμα. Είπα, φύγε από μπροστά μου. Σε παρακαλώ, εξήγησε μου, τι συμβαίνει. Ρωτάς, τι μου δεν λες. Ναι, ρωτώ τι σούκαμα. Γιατί αν σούκαμα κάτι άθελά μου, θέλω να επαναρθώσω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη νύχτα που μου χάρισες. Αφού δεν θα την ξεχάσεις ποτέ, τότε γιατί δεν παραδέχτηκες κάτω τα πάντα. Κάτω! Πού κάτω! Κάνεις πως δεν κατέσαι, άντιμε! Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εξήγησέ με, σε παρακαλώ. Είσαι σαν φάντασμα με δύο φορεσιές. Τη μια εμφανίζεται με αυτά τα ρούχα και πότε με στολή κριτικού. Κριτικού? Με στολή κριτικού εγώ! Ναι, εσύ! Ήταν δεν θα πει, θα μου σπάσει τα νεύρα μου! Θα σου σπάσω τα νεύρα σου! Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου! Πες μου, τι σούκαμα, εξήγησέ μου! Δεν έχω να σου εξηγήσω τίποτα, με κοροϊδεύεις! Να σε κοροϊδέψω εγώ! Μα γιατί, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου! Φύγε, πατεώνα μπροστά μου! Φύγε το δωμάτιό μου, φύγε! Πατεώνα! Ναι, πατεώνα! Και αφού δεν μου εξηγείς, θα φύγω! Αρκετές προσβολές μου έκανες! Μανολιό μου! Μανολιό μου, πάλι τρελή. Αγάπη μου, γιατί άλλαξες ρούχα συνέχεια, θες να μπερδεύεις τον κόσμο. Μα τι λέτε, δεσποινής μου, Κάνεις πως να με γνωρίζεις, κάποιο κόλπο παίζεις.
Μετά τη νύχτα περάσαμε μαζί, κάνει το παλαβό. Ακούστε, δεσποινή μου, αν συνεχίσετε να με ενοχλείτε, θα καλέσω το ασθενοφόρο να σας πάει σε ψυχιατρίο. Σε ψυχιατρίο? Κάμε το και το άμα, βέβαια. Έτσι είστε όλοι άντρες. Κάντε το κέφι σας και μετά μας πετάτε. Δεσποινή μου, ακούστε, σας παρακαλώ. Ήρθα σε αυτό το ξενοδοχείο να ηρεμήσω. Μα μου φαίνεται πως αντί να ηρεμήσω, θα τρελαθώ. Κάτι σκαρούλες με την Κατερίνα. Γι' αυτό φέρεσαι όπως φέρεσαι. Λοιπόν, σε ρωτάω για τελευταία φορά, με ποια κοιμήθηκες χθες το βράδυ? Με σένα. Μα πάτε να με μπουνταλιάσετε. Πριν λίγη ώρα δεν έλεγες πως κοιμήθηκες μαζί μου. Εγώ χθες βράδυ πέρασα μια εξαίσια νύχτα με την Κούλα. Βέβαια, κρίμα που αυτή δεν θέλει να θυμόμαστε όμορφα αυτές τις στιγμές. Πριν λίγη ώρα έλεγες πως κοιμήθηκες με την Κατερίνα. Πώς θες λοιπόν να θυμάμαι όμορφα αυτές τις στιγμές? Είναι τρελές. Είναι τρελές, τρελές. Φεύγω, είναι τρελές. Φεύγω. Α, όχι, ξέχασα την Κούτα με το χρυσάφι. Το χρυσάφι, το χρυσάφι. Την Κούτα με το χρυσάφι. Είπε πως η Κούτα είναι στο χωριό. Το χωριό? Ποιο χωριό? Είναι τρελές. Τρελές, τρελές, τρελές. Κούλα, μου φαίνεται πως θα αναδιαλύσεις το συνεταιρισμό μας. Φαίνεται πως εσύ πας να το κάνεις. Μου φαίνεται πως κάτι κάνεις με τον εφοπλιστή για να πάξεις μόνο σου την Κούτα με το χρυσάφι. Μα πώς τολμάς να μου λες τέτοια πράγματα? Με κατηγορείς για τις βρώμικες πράξεις που κάνεις εσύ? Βρωμερές πράξεις εγώ? Βρώμα! Βρώμα! Κοπελιές, ηρεμήστε μου, ηρεμήστε! Πώς είσαι, δεν θα έπρεξα μαλλιά σου, τι? Πάλι ήρθες απατεώνα. Απατεώνα. Κοπελιά μου, Κατερίνιο, εσύ, για να με λες απατεώνα, ε? Πρέπει πως θες να τα ακούς συνέχεια, γιατί άλλα που έλεγες για την Κούτα με το χρυσάφι κι άλλα σχεδιάζεις με την Κούλα. Για την Κούτα με το χρυσάφι? Με το χρυσάφι? Ποιο χρυσάφι, μωρί, ε? Ποιο χρυσάφι? Εσύ δεν πεις πως την Κούτα με το χρυσάφι είναι στο χωριό. Ναι, μωρί, είπα σου πως έχω στο χωριό μια Κούτα για να σταματήσει να μου λες για κούτες. Αλλά όχι πως έχει μέσα χρυσάφι. Κοίτα έχει! Εντάξει, κροβίδια μωρί έχω κι αμέσα, για να μου τα τρώνε ποντική. Με μπουνταλιάσεις, θα με μπουνταλιάσεις. Φοβάσαι μη σου πάτε την Κούτα με το χρυσάφι και μπερδεύεις τους πάντες και τα πάντα. Με μπουνταλούδες έπλεξα, φεύγω, φεύγω. Όλοι, όλοι, όλοι. Με μπουνταλούδες έπλεξα, με μπουνταλούδες. Φεύγω, φεύγω. Αμάν, ο σωσίας μου. Ο σωσίας μου. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πράγμα. Μα κι εσύ μπρεσίτεχνη, με κούτες καταλήνες. Καλέ μου φίλε, τι ομοιότητα είναι αυτή που έχουμε, ε? Ομοιότητα λέει, λες κι είμαστε τον Ελίδιμη. Χθες το βράδυ, καλέ μου φίλε, είχες κάποια περιπέτεια με μια κοπέλα. Πράγμα κατή. Σε ρωτώ, πες μου. Ναι. Αυτή η κοπέλα σε ρωτούσε για μια Κούτα. Κι αυτό το κατέει. Ναι. Φυσικά δεν τα ξέρεις ποιος είμαι. Δεν το κατέω, σύντεχνη. Είμαι ο μεγάλος εφοπλιστής Μανούσος και ετοιμάζομαι να φύγω από το ξενοδοχείο. Κι εγώ ετοιμάζομαι να φύγω. Δεν θα φύγεις όμως. Γιατί θα σου παραδώσω την Κούτα με το χρυσάφι και θα σε παρακαλέσω να τιμωρήσεις τις δύο κυρίες που τόσο εύκολα πρόσφεραν το σώμα τους και τον ερωτά τους για αυτή την Κούτα. Και για τα σύντεχνη, δεν του τιμωρείς εσύ, ε? Καταλαβαίνεις, το όνομά μου, δεν θέλω να ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο. Άλλωστε, καλέ μου φίλε, θα αμυχθείς. Θα ειδοποιήσω και τη Γριά με το γιο της που έχουν το ξενοδοχείο να λάβουν και αυτοί μέρος στο σχέδιο. Λοιπόν, καλέ μου φίλε, έλα μέσα στο δωμάτιό μου να στα εξηγήσω καλύτερα. Εμπρός! Εμπρός! Πάσα από τον δρόμο μου κάνετε! Αμέτες βαθιάλο ανήτες! Έβαλα! Ε! Ο εφοπλιστής έφυγε να μην. Εσύ την κοπέλη μου έφυγε, ναι! Μα μας άφησε ρε τόσα λεπτά, μόνο και μόνο για να τιμωρήσω να με τσαπατεώνσες! Σκέψου, μάνα! Πέντε εκατομμύρια άφηκε σε εμάς, πέντε και του Μανολιού! Α, δόξα να είστε μου που υπάρχουν ακόμη ανθρώποι με λεφτά που έχουν ανθρωπιά και δεν τον αρέσει η ατιμία. Μωρέ σύφλη, με τούτα να τα λεφτά εσώσαμε το σπίτι μας και δεν θα το φάει η τράπεζα. Σαν ουρανοκατέβατα μας ήρθανε. Άντενα, γλάκα, γλάκα να ειδοποιήσεις τις σουσουράδες να κατεβούν από τα δωμάτια άντωνε. Γλάκα. Γλακώ, αρχίζει η τιμωρία του νέου. Α, φιάνες. Α, φιάνες. Έτσα που λέτε,
κοπελές μου. Ώστε ήτανε δυο. Ώστε ήταν δυο. Και μοιάζανε τόσο να πολύ. Και μοιάζανε τόσο να πολύ. Ναι, ήτανε δυο και μοιάζανε τόσο να πολύ. Εδώ ο εφοπλιστής ο Μανούσος έφυγε από το ξενοδοχείο. Μα την κούτα με το χρυσάφι τη χάρισανε στο Μανολιό. Στο Μανολιό. Στο Μανολιό. Ναι, στο Μανολιό. Γι' αυτό κακομοίρες μου να τον έχετε εδώ στα όπα όπα. Μη φοβάσαι βρωμόγρια, μα θα τον έχουμε όπα όπα εμείς στο Μανολιό. Χωριά της είναι, θα την πιφάμε εύκολα. Εδώ πια ηρέμησα για την κούτα. Κοπελιές μου, τάξετε μου, τάξετε μου. Μέσα στο Μανολιό. Πες μας τα. Αχ, πως μου χαμογέλασαν η τύχη μου. Έφυγε ο Μανούσος ο εφοπλιστής και μ' άφηκε την κούτα με το χρυσάφι. Καλό Μανολιά, εδώ πια είσαι πλούσιος. Μόνο πλούσιος. Η κούτα με το χρυσάφι σε έκαμε πάμπλουτο. Ναι, μωρέ κοπελιές μου, αλλά κατέ δεν τα γίνεται. Τούτη είναι η κούτα, δεν είναι για μένα. Εδώ η ζωή μου θα γεμίσει σκοτούρες. Άσε που συνέχεια θα είναι κι αν είσαι ληστής από πίσω μου για να μου την κλέψει. Η ζωή μου θα έχει άγχος. Θα χάσω τον ύπνο μου, δεν είναι αυτά για μένα. Εδώ πώς θα την φλέξετε και μια τράπεζα. Σε τράπεζα, απαπαπαπα και συνέχεια ληστείες ακουζώ ή σε τράπεζα. Να πάρεις ένα χρηματοκιβώτιο να την κλειδώσεις μέσα. Όχι, ούτε χρηματοκιβώτιο δεν παίρνω. Δεν κάνει, δεν κάνει για μένα η κούτα με το χρυσάφι, δεν κάνει. Κάνει όμως για μένα. Για μένα. Θέλετε την αμαρκοπηγή, να σας τη χαρίσω. Έτσα εύκολα. Εύκολα. Έτσα εύκολα, μωρέ, έτσα εύκολα. Δεν χρειάζεται πιο να κάνετε μαλαγανιές, να λέτε γλυκόλογα, να τσιτσιδώνεστε πάνω στα κρεβάτια. Έτσα εύκολα βέβαια. Το Μανολιό τσιτσιδώ και απήγες αγάπη. Ναι, τσιτσιδώθηκες για την κούτα με το χρυσάφι. Κι εγώ όμως αγάπη μου τον εφοπλιστική. Έλα, 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 τίμια, άσε, άσε. Και εσύ για την κούτα τσιτσιδώθηκες. Λοιπόν, άντεστε μαρκοπελιές, πάρτε την, δικιά σας είναι. Μα τόσο κόπο και αγώνα κάμετε. Πάρτε την, άντε. Θέλεις την κούτα με το χρυσάφι. Να ανοίξουμε, ναι. Άστινε, βρε. Εγώ θα σας την ανοίξω. Μπας και στραβωθείτε έτσι απότομα που θα δείτε το χρυσάφι. Μια στιγμούλα, έλα να δούμε το χρυσάφι. Ένα σκύλο, ένα σκύλο. Ναι, μωρέ, ο σκύλος του εφοπλιστή του Μανούσου, ο χρυσάφις. Κοροϊδέψατε απατεώνες. Απατεώνες. Για το μωρέ σας κοροϊδέψαμε, ναι. Να και η κούτα, να και ο σκύλος ο χρυσάφις, έτσι ξάνει. Η κούτα με το χρυσάφι. Γεια, μωρέ.